Πάμε Νότια Αφρική τώρα. Όλους. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Πανταζή, Γιούλα Πανταζή, μέλος Ελληνικής Ομοσπονδίας Νοτιού Αφρικής. Να την ακούσουμε, να μας ευχηθεί, κυρία Πανταζή, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από την Νότια Αφρική. Χαιρόμαστε πάντοτε από την Νότια Αφρική να μιλάμε με όλους τους φίλους, τους αγαπημένους από την Ελλάδα. Βέβαια, πού βρίσκεστε? Στο Johannesburg, την Νότια Αφρική. Είμαι στο Bedford View, εδώ που είναι πάρα πολύ. Ζουν εδώ κοντά μας που είναι το ελληνικό σχολείο. Ναι. Οπότε είμαι σε αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Πώς είναι εκεί η ψυχολογία των πολιτών, των κατοίκων, με την πανδημία, τι επικρατεί? Έχουμε πολλά κρούσματα. Είμαστε στο τρίτο κύμα, από και τις τελευταίες εβδομάδες ήταν δύσκολο το κλίμα. Προσπαθούμε όμως, κατεβαίνουν τα κρούσματα. Είχαμε περίπου μια εβδομάδα πριν 26.000 κρούσματα, τώρα έχουμε φτάσει στα 16.000-17.000. Κασικά, και προσπαθούμε να μένουμε θετικοί. Αναμένετε να ανηφορήσετε, να έρθετε προς την Ελλάδα? Πάντα, κάθε Ιούλιο και κάθε Αύγουστο, λαχταράμε όλοι οι Έλληνες να έρθουμε στην Ελλάδα, στη θάλασσα, εκεί που μας αρέσει πολύ. Θα δούμε τώρα, θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Με τον κορονοϊό, βέβαια, έχουν δυσκολέψει, αλλά νομίζω πολύ αισιοδοξία. Εμείς κρατάμε την αισιοδοξία σας και το χαμόγελό σας και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Να είσαστε καλά και σας ευχόμαστε και εσάς καλό καλοκαίρι. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει τον τουρισμό πολύ ανάγκη και ευχόμαστε με τον κορονοϊό όλα να τα πάτε πάρα πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα να ευχηθήσω. Και εδώ ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο και στους Έλληνες. Την Κυριακή εδώ θα έχουμε την ημέρα του Νέλσον Μαντέλα. Και νομίζω είναι ένα ωραίο μήνυμα έτσι σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που ζούμε. Και θα να το σας... δώσω. Ναι. Ότι εδώ το έθιμο είναι κάθε 18 Ιουλίου να δίνει ο καθένας, ο κάθε πολίτης, 67 λεπτά από την ώρα του για κάτι καλό, ένα κοινό καλό. Να προσφέρουμε κάτι ο κάθε άνθρωπος. Πολύ όμορφη, πολύ όμορφη κίνηση και μακάρι να στεφτεί με επιτυχία και να υπάρχει ανταπόκριση. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Λοιπόν,